380 κιλά σκουπίδια ετησίως παράγει ο κάθε Λαρισαίος Δημότης, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων, όταν ο μέσος Έλληνας παράγει 450 κιλά και ο Ευρωπαίος ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 500 κιλά σε στερεά απόβλητα. Τα στοιχεία αυτά που καταγράφηκαν για το 2010 υπολογίστηκαν με βάση τον πληθυσμό του Δήμου και σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Βασίλη Καραγιάννη, δίνουν μια σαφή εικόνα ότι κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση στον όγκο των σκουπιδιών. Από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο παρουσιάζεται μία αύξηση στην παραγωγή των αστικών αποβλήτων κατά κεφαλή από 2-3%, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι δεν έχει αποσυνδεθεί ακόμη η ανάπτυξη η οικονομική σε ορισμένους τομείς από την παραγωγή αποβλήτων, από την εκπομπή ρήπων, και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί και με την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας με το νόμο πλαίσιο που είναι προς δημόσια διαβούλευση τώρα. Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, ο Δήμος Λαρισαίων έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα αναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευασιών, τοποθετώντας μέσα στη Λάρισα 1.700 μπλε κάδους και άλλους 126 κάδους στη Γιάννουλη. Και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το 2011 η ποσότητα των ανακυκλώσιμων συσκευασιών να αυξηθεί στους 6.000 τόνους από 4.650 που είναι σήμερα. Ο Δήμος Λαρισαίων και η ειδικότερη υπηρεσία καθαριότητας περιβάλλοντος καταβάλει προσπάθειες για την αντικοπήση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών, καθώς και του προγράμματος ξεχωριστής συλλογής διαφόρων τύπων χαρτιού. Ο στόχος μας για το επόμενο έτος είναι να φτάσουμε τουλάχιστον τους 6.000 τόνους σε ετήσια βάση. Αυτό θα απαιτηθεί μια συνδρομή από πλευράς της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης με επιπλέον υλικού προσωρινής αποθήκευσης, δηλαδή μπλε κάδους, τουλάχιστον άλλα 700 τεμάχια, αλλά και μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών. Γιατί θεωρούμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ατονεί το πρόγραμμα.